Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα Όχι Makeup Mystery. Σήμερα για τρίτη χρονιά είμαι εδώ με την αγαπημένη μου Βασιλική, γνωστή και ως Mail Me Up. Γεια σας. Λοιπόν, και φυσικά ήρθαμε να κάνουμε το καθιερωμένο τα καλύτερα της χρονιάς στο δικό μου κανάλι και στο κανάλι της Βασιλικής θα κάνουμε τα χειρότερα του 2022 που είναι και πολλά. Και εδώ να τονίσω ότι η Εύα Μάρδελ της καρδιάς μας δεν σταματάει τα make-up mystery. Μην πανικοβάλλεστε που δεν έχει φόνους, δεν έχει εξωγήινους, δεν έχει... Την Άναμπελ, δεν έχει Νικολούλη, δεν έχει τέτοια. Συνάδελφος δεν είστε πλέον. Νομίζω μπορώ να θεωρηθώ συνάδελφος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα bonus βίντεο. Για όσους είστε καινούργοι στο κανάλι, το κάνουμε εδώ και 3 χρόνια με τη Βασιλική. Είναι απλά επειδή μας αρέσει πάρα πολύ. Και δεν έχουμε ζωή. Κυρίως αυτό. Οπότε σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σε αυτό το κανάλι τα αγαπημένα της χρονιάς. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κανονικά Makeup Mystery. Και σε μισή ώρα από τώρα θα ανέβει στο κανάλι της Βασιλικής βίντεο με τα χειρότερα της χρονιάς. Ναι. Δείχνω ότι τα χειρότερα από κάποιον που καταλαβαίνει. Ωραία. Από κάτω εννοείται θα έχω το link και για το κανάλι της Βασιλικής και για το Instagram και για το TikTok της Βασιλικής, το οποίο τόσα χρόνια το έκραζε. Στο περσινό με τα αγαπημένα. Εσύ έκραζε στο TikTok, κάτι σου λέει για το TikTok, κάτι ήταν viral στο TikTok. Και σου λέει, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κάτι μπορεί να ήταν και στο haul που κάναμε, αλλά σένα το έκραζε. Και σου λέγα, δεν έχει TikTok, οπότε με μιλά, θα βάλω το κλιπ να παίζει κάπου εδώ πέρα. Θα κάτσε να ψάξει το κλιπ. Θα σου πω να ανακάλυψε στο TikTok, γιατί αυτέ τι. Το χειρότερο μέσο που υπάρχει στον κόσμο. Κάνουμε σοβαρά βίντεο που αναφερόμαστε στο TikTok. Έχει TikTok. Όχι βέβαια. Οπότε δεν κρίνει. Κρίνω! Λοιπόν, το TikTok, όσοι έχετε TikTok, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ θυστικό. Και τώρα έχει κολλήσει και ήρθα και μου τραγουδούσε ντουμ, μαρουμ, μαρουμ, μαρουμ. Περπατάω το walk of shame μου γιατί έχω κολλήσει. Το αδιανόητο είναι το πόσες εργατόρες τρώω μέσα στο TikTok. Δεν στο είπα. Μου τα έλεγε. Μου τα είχε πει όλα. Όταν πάρει το δρόμο του, θα δει, θα βγαίνουν αυτά που σου αρέσουν. Μου βγαίνουν λαμπραντόρ, δολοφονίες και καλλιτικά. Τι καλύτερο από όλο αυτό. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και σήμερα, μια και η Βασιλική είναι η guest στο κανάλι. Θα ξεκινήσει αυτή με το πρώτο της αγαπημένο. Α, τώρα εγώ ξεκινάω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα ρουζ το οποίο το είχα βρει εγώ πριν γίνει viral παντού. Τώρα είναι viral παντού. Είδα παντού γιατί το είδα και στο TikTok. Όχι στο TikTok. Στο TikTok. Για να το λέω και σωστά και να μην φαίνομαι boomer. Το έμαθα. Είναι λοιπόν από Catrice. Βάλε χέρι μέσα να καταλάβεις. Είναι το Blooming Viscous η απόχρωση. Και είναι αυτό το ροδακινό κοράλο σήμερα. Το οποίο παιδιά είναι υπέροχο. Λέω για αυτό το ρουζ. Δεν ξέρω σε πόσο βίντεο. Είναι το απόλυτο dupe. Του orgasm. Του orgasm και του Μιλάνι του Baked του Ρου στο Luminoso που γίνεται, είχε γίνει. Είναι τόσο ακριβή Μιλάνι και αξίζει η dupe. Ναι, γιατί έχει κάπου στα 14 ευρώ το Luminoso. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ Μιλάνι. Τίποτα. Πόσο κάνει, 4,79. 4,69 όπως κάνουν όλα τις Catrice εκεί έξω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο και το πιο ωραίο ότι όταν το πάρεις με το φουντωτό σου, το πινέλο, έτσι τον τάνικο, αφήνει αυτό το χρυσό ηλιοκαμένο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν σου μένει πολύ το ροδακινί. Φαντάζομαι ότι όταν το πήρα αυτό, έχει μια μεγάλη καμπύλη και η καμπύλη έχει εξαφανιστεί, έχει γίνει flat. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, δεν ξέρω πώς τρως τα ρουζ. Τέλος πάντων, θα βάλω και ένα άλλο που κάνω γούβες, δεν ξέρω, μπορείς να το μελετήσεις σε κάποιο make-up mystery. Το πώς τρως τα... Και γιατί κλείνω ανάποδες θέσεις στα εισιτήρια του τρέμπ. Όχι πάλι. Τι να κάνω. Όχι πάλι. Ο πόνος μου είναι αυτός. Λοιπόν, το επόμενο αγαπημένο, βασικά το πρώτο μου αγαπημένο, είναι αυτή εδώ η μάσκαρα από Seventeen, που είναι η Extraordinaire. Okay. False Lash Effect. I see you. Και ουσιαστικά δεν με πεθαίνει τόσο το βουρτσάκι βασικά, γιατί είναι... Είναι λίγο βασανιστήριο το βουρτσάκι, δεν ξέρω τώρα φαίνεται. Δηλαδή είναι κάπου τόσο επίσης. Είναι πολύ μεγάλο και είναι και σιλικονένιο. Εμένα τα σιλικονένια γενικά δεν μου αρέσουν. Συμφωνώ. Αλλά είναι στα αγαπημένα γιατί δεν έχω βρει ποτέ μάσκαρα με χρώμα που να είναι τόσο έντονο το χρώμα της. Είναι πάρα πολύ. Να πω ένα πάρα πολύ mini story time. Άντε, πες. Λοιπόν, εγώ με αυτές τις μάσκαρα έχω μια τραυματική εμπειρία. Είχα πάει στο Hondo Center τώρα τύπου 2015. Και επειδή φορούσε ένα μπρελέ μακρύ φόρεμα, μου λέει, έλα να σου δοκιμάσουμε μία από τις καινούργιες μάσκαρες που έχουμε φέρει. Και για κάποιο λόγο, ευτυχώς την άνοιξε μπροστά μου τουλάχιστον, δεν ήταν κάτι επαναχρησιμοποιούμενο ή κάτι τέτοιο. Άνοιξε μπροστά μου, έβαλε το βουρτσάκι μια χρήση.
Και μου έβαλε μπλε μάσκαρα στα μάτια. Και ήμουν μπλε φόρμα, μπλε μάσκαρα. Και λέω, είστε σίγουροι ότι ασχολείστε με το μακιγιάζ? Και μου λέει, μα γιατί είστε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και λέω, είστε. Και στις λες. Στρελή! Για να μην απολυθείς. Γεια! Και είναι μαζί της. Κοίτα, και εγώ θα το έκανα. Μπλε φόρεμα μακρύ. Όλο μπλε. Αβαταρ είσαι, δεν είσαι μετάνθρωπος. Μήκο, όγκο, τι δίνει? Τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή δεν υστέρησε κάτι. Πέρα από το βουρτσάκι που είναι λίγο σκατά και είναι λίγο μονόδρομος το ότι θα λερωθείς. Οκ. Okay. Δεν θέλω να είσαι ξέρεις πολύ, πολύ προσεκτική. Μόλις λερώνομαι βέβαια. Το έχω αποδεχτεί. Όχι, πώς δεν λερώνεστε. Δεν λερώνεστε. Σπάνια. Λερώνομαι. Αλλά όχι συνέχεια, ρε φίλε, προσέχεις. Γράψτε μας στα σχόλια, αν λερώνεστε ή όχι. Mm-hmm. Κάπου λίγο έλεος. Κάπου έλεος. Επόμενο, αγαπημένο και πραγματικά αυτή τη χρονιά το έχω ξεχωρίσει γιατί δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Είναι αυτή εδώ η κρέμα, είναι από Φίλια, είναι με μπακούτσιολ και Royal Jelly του Τέστιν. Είναι η φυτική ρετινόλ το μπακούτσιολ. 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 Τώρα μπορώ να το λέω πάλι μπουμερίστικα. Σχωράτε με. Έχει αυτή τη μυρωδιά, δες και τη σύστασή τη, κάνε τα δικά σου τεστ. Είναι μια κρέμα που νομίζω αν τη βάλεις το βράδυ σου, είτε είσαι λιπαρή είτε είσαι ξηρή, θεωρώ για πρωί δεν είναι για τις λιπαρές, είναι λίγο πιο βαριά. Παιδιά, το δέρμα τσιτώνει, μπομπάρει και εμένα το τελευταίο διάστημα, άτομα που με είδανε από το καλοκαίρι και μετά που τη φοράω, με ρωτούσαν τι έχω πειράξει στο πρόσωπό μου. Τι έχω κάνει, η μάνα μου τα Χριστούγεννα, η ξαδέρφη μου, κάτω που με είδε. Και εγώ τώρα στο είπα. Και εσύ, δηλαδή, νιώθω ότι μου έχει ασπρίσει συνδυασμό με, και με άλλη ρουτίνα προσώπου. Ότι έχουν φύγει παναδούλες, δυσχρωμίες, ότι έχει βοηθήσει πολύ σαν ενιαίο και εντατωμένο το δέρμα μου. Εξαιρετική. Σαν μαντιλάκι με μακιγιάζ, σαν ρομάντιλα, κάπως έτσι μυρίζει. Ναι, μυρίζει κάτι τέλικα, ελληνική εταιρεία. Δηλαδή, εγώ το. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια, και με έχει σοκάρει. Λοιπόν, το επόμενο δικό μου αγαπημένο είναι κάτι για το οποίο ήδη έχουμε μαλώσει. Και ήδη Βασιλική με κορόιδεψε. Κοίτα, το ότι με κορόιδεψε δεν το κατηγορώ. Είναι αυτή η μιζέρια, παιδιά, το έφερε, δεν τράπηκε, δηλαδή να πω, δεν ντρέπομαι να δείξω ανθρώπους κάτι που είναι αξιοπρεπές να δείξω, δηλαδή είναι αδιανόητο. Θα σου πω, πες μου. Όσοι είναι παλιοί στο κανάλι θα το θυμούνται. Λοιπόν, αυτό το έχω πάρα πολύ καιρό και ενώ μου άρεσε δεν το έχω ιδιαίτερα σε εκτίμηση. Σου άρεσε και δεν το έχεις εκτίμηση? Θα σε πω, μου άρεσε. Αλλά δεν ήταν αυτό που το χρησιμοποιούσα και συνέχεια, ρε παιδί μου. Δεν είχα πολύ καταλάβει τη χρήση του. Οπότε. Αν είναι κάτι άχρηστο, δεν χρειάζεται γενικά έτσι κι αλλιώς. Σαν προϊόν. Συγγνώμη, συνέχισε. Δεν θα το διακόψω. Το χρησιμοποιούσα, αλλά όχι τόσο. Γιατί δεν το χρησιμοποιούσα σωστά, μάλλον. Mm-hmm. Σπόντα. Μπηχτή. Και είχα κάνει ένα βίντεο που έκανα αυτό τώρα pro make-up mystery. Το έχω λίγο πολύ καιρό. Μπορεί τώρα να χάλασε, γι' αυτό να μ' αρέσει. Εδώ πέσουν τα δέρματά μας κάτω. Λοιπόν, είχα κάνει ένα βίντεο με hack, ωραία. Και ένα hack ήταν για να έχεις μεγάλες συσκευασίες. Και επειδή δεν είναι τόσο βολικό να το πατάς, την κόβεις, βάζεις μετά το χαρτί το αντικολλητικό και μετά το κάνεις με μια μασιά, ώστε να λιώσει. Ακούω όλα τα red flags όταν λέω, κατάλαβες. Ώστε να λιώσει η συσκευασία και να. Και έτσι είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω όμως τι καλά που είναι. Ναι, παιδιά, δείτε. Μετά μπορείτε να χορέψετε γυμνή στο φεγγάρι, να κάνετε μια προσευχή στο ματατού, για να γίνει έτσι η συσκευασία σας ενός κανονικού πράιμερ. Λοιπόν, τέλειωσε αυτό το story time, γι' αυτό είναι έτσι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα που λέει πιο πολύ να το βγάζω. Το βάζω μόνο εδώ, που ξέρεις δεν έχω πάρα πολύ έντονο σπόρο. Έχω πόρους δεν πάρα πολύ έντονο. Οπότε, χαμογελάω. Και το βάζω μόνο σε αυτό εδώ το σημείο. Και κάνει, δεν είναι σε φάση αν έχεις τον πόρο, τον τεράστιο φίλο να στο καλύψει. Αλλά για ένα βασικό καθημερινό πράιμερ μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει η σύστασή του πάρα πολύ. Εγώ ένιωθα ότι ούτε μου κρατούσε μακιγιάζ, ούτε μου έκανε κάποια μείωση πόρου. Εγώ που είμαι και πολύ κατά τη φάση μείωση πόρου, γιατί αυτό είναι το δέρμα μας και ούτε θέλω να το μειώσω ούτε οτιδήποτε. Αλλά δεν λειτουργούσε. Δηλαδή, ένιωθα ότι το βάζω. Καταρχάς είναι και αυτή είναι η γκρι αυτή, αηδία. Το χρώμα είναι αηδία. Αηδία, λες και απλώνει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Άσφαλτο στο πρόσωπό σου. Και το οποίο μία που το άπλωσε, μία που έχει φύγει. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Για μυρίζει σαν μπετόν, αρμα, χάλια. Έτσι μυρίζει τον μπετόν. Χάλια. Όχι, ρε, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει. Αν ήταν κρέμα που μύριζε έτσι, κλείσει τα μάτια σου. Πού πα?
πας, εδώ είναι. Μυρίζει ωραία, μυρίζει σε κρέμα. Έχεις πάει το κεφάλι σου από την άλλη μεριά, σου φέρα το χέρι και ξανά φύγες. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Από μένα είναι όχι, παιδιά. Νομίζω ότι το έχω κράξει σε άλλα δικό μας βίντεο, σε δικό μου βίντεο. Κάπου το έχω δικάσει και καταδικάσει. Σε δικό μας δεν νομίζω, γιατί θα πλακωνόμασταν. Μπορεί. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ήρθε η ώρα να δικαιωθεί η Εύα Μάρδελη, η αγαπημένη μου. Και αυτό είναι το eyeliner, το υπέροχο, το mauve. Το οποίο πάλι τα ονόματά μας γράφαμε πέρυσι. Δεν θυμάμαι. Κάτι κάνουμε πάλι. Από τη Φρεγιάρα. Είναι αυτό το mauve, όποτε το έχω βάλει σε βίντεο, σε story, το οποίο μην γράφει στην κάμερα κάπως πιο μπλε. Δεν καταλαβαίνετε, την influencer μου έχει κάνει. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Καταρχάς είναι πάμφθινα. 3 ευρώ. 3 ευρώ, τίποτα. Και παιδιά, δεν πάει πουθενά. Είναι pen που εμένα δεν με βολεύουν τα pen eyeliner. Και αυτό φεύγει απευθείας. Δηλαδή το χέρι σου γλιστράει πάνω στο μάτι. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς αν είσαι άμπαλος σαν εμένα. Τι κουκουλωτό, τι μη κουκουλωτό θα σου γράψει στο μάτι εξαιρετικά. Διάρκεια. Το λατρεύω, παιδιά, δεν υπάρχει. Φίλια, δεν έχω τι να πω, γιατί τα είπα και πέρυσι. Και είναι φοβερό, και εδώ πρέπει να κάνεις ένα ακόμα make-up mystery, το πόσο φόλα είναι τα υπόλοιπα χρώματα που έχει. Το κόκκινο. Το κόκκινο εδώ. Το κόκκινο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σαν το mauve. Okay. Παιδιά, εξαιρετικά. Αυτά τα δύο είναι, μάλλον και το κόκκινο πρέπει να πάρω, αλλά ήταν του ονείρου. Το έχω κατευχαριστηθεί και το λιώνω καλοκαίρι χειμώνα. Είναι και καθημερινό eyeliner πλέον. Λοιπόν, τα επόμενα δικά μου αγαπημένα είναι αυτά εδώ τα κλιτεράκια. Από την εταιρεία Ihean, προφέρεται Ihean. Είναι μια εταιρεία από την Πολωνία. Ξεκινάμε να δοκιμάζουμε. Ναι, ναι, ναι. Που την έχουμε και στην Ελλάδα, βέβαια, δεν είναι. Είχα πάρει 2 ή 3 από αυτά στην έκθεση τη Beauty Macedonia του καλοκαιριού. Και τώρα σε αυτή την έκθεση πήγα και πήρα κι άλλα. Αλλά και πάλι τα μισά ήταν sold out. Έχω 2 μπλε που είναι παρόμοια. Έχω ένα σαν λευκό που το έχει τώρα η Βασιλική. Α, έχω αυτά τα χρώματα. Όπως το reflect που κάνει. Είναι φανταστικά. Είναι φοβερό το reflect που κάνω καλή στην κάμερα. Είχα και ένα πορτοκαλί. Αλλά είναι στην Πορτογαλία. Το εξωτερικό μας τα κορίτσια. Είναι πάμφθινα. Είναι. Δεν χρειάζεται να σας κάνω πω και κάτι. Είναι το πώς γράφουν. Ρε παιδί μου, και να το πάρεις είναι τόσο οικονομικό που. Τι λάθος πια να σου πάει. Δες εδώ, στο φέρνω μέσα στη μούρη. Δες εδώ πόσο ωραία γράφει. Θέλει primer ή όχι, glitter τίποτα, glue. Τίποτα. Πλάκα, κάνεις έτσι. Και δεν πέφτει. Επειδή είναι σαν gel, να το πω. Ναι. Δεν θέλει κάτι από κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα πάρω κι εγώ την επόμενη. Την παρακαλούσα. Από όταν κάναμε το haul. Γιατί το είδα ξανά αυτό το βίντεο. Σε παρακαλούσα να το πάρει στο Νοέμβρη. Να σου πω κάτι, κοπέλα. Κάτι και βλέπει το βίντεο μου για να με κάνει expose σε ένα επόμενο βίντεο. Είναι η χαρά τη, η ζωή τη αυτό το πράγμα. Είναι διανόητο. Αχ, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλε, σου είπα να τα κοιτάξει κι εσύ. Και απλά τα σνόμπαρε και έφυγε και έχει μείνει στην Τζέι Αλεξανδράτου. Εκεί είχα βρει την αγορά μου την τελευταία που θα δείτε και είναι η καλύτερη γι' αυτό. Ισχύει. Λοιπόν, και επίση τώρα που γίναμε και χάλια, να βάλω και μια σφίνα. Mm-hmm. Από την ίδια εταιρεία, από τη Hean. Τα glitter τα λένε απλά glitter eyeshadow. Αυτό είναι το pigment, το HD, το οποίο κάνει 3 ευρώ. Είναι πάμφθινα. Η απόχρωση είναι 0,2. Και απλά. Το φως ίσως το καίει τώρα, γιατί είναι και τα φώτα του Άκα εδώ μέσα. Να, εδώ φαίνεται το υγρό, δες το. Okay. Φαίνεται το υγρό. Το φοράω και στο μάτι μου εδώ πέρα, λίγο, και σε highlighter εδώ. Είναι πραγματικά, σου δίνει ένα wet look. Είναι απίστευτο. Ωραία, κάνω κι εγώ δημόσια δήλωση. Δεν θα σε δικάσω τόσο εύκολα όσο σε δικάσω όταν είμαστε εκεί. Αλλά δεν σε δικάσω τόσο εύκολα και θα πάρω κι εγώ να δοκιμάσω. Πρέπει, πρέπει, πρέπει. Εδώ, Essence Lash Princess εγγύηση. Νομίζω είναι η καλύτερη σειρά ever που έχει βγάλει Essence σε μάσκαρα. Η πράσινη για μένα είναι iconic, αλλά έρχεται αυτή εδώ που την πατάει κάτω. Έτσι. Σιδερόστρα πάνω. Πάνω σιδερόστρα αυτό μπατάει. Αυτό είναι σιδερόστρα. Γιατί αν είσαι επαγγελματίας YouTuber, είσαι επαγγελματίας ρε παιδί μου. Συνεχίζω όμως για αυτή τη μάσκαρα. Λοιπόν παιδιά, αυτή την είχα δει από το Instagram, από τώρα δεν θυμάμαι ποια κοπέλα, δεν πειράζει. Και είναι για curl and volume. Curl παιδιά, and volume. Κάνει τα πάντα. Κάνει το curl, το κάνει. Το volume το κάνει. Το μήκος το κάνει. Είναι σταθερή, δεν κάνει κομματάκια. Ενώ σου ανεβαίνει η φλεφαρίδα κάγκελο, δεν σε μουτζουρώνει. Και σας κάνει και πολύ μαύρες. Ναι, είναι παιδιά, είναι εξαιρετική και είναι στο budget 349 που είναι όλοι Essence. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Δείξε και λίγο το βουρτσάκι εκεί στο λαό μας. Δεν σου θυμίζει βουρτσάκι. Better than sex. Ένα στόμα, μια φωνή. Ναι, θυμίζει πάρα πολύ γιατί έχει αυτά τα τσιτσιμπλίκια στην άκρη και την. Τσιτσιμπλίκια. Που μπαίνει μέσα η μέση του. Καλά, φοβερή περιγραφή του. Μάσκαρα.
Παιδιά είναι εξαιρετική. Την έλειωσα, είναι η δεύτερη, η τρίτη που τελειώνω. Και παιδιά πρέπει να υπάρχει μόνιμα στη συλλογή κάποιου. Το επόμενο αγαπημένο για σήμερα είναι αυτό εδώ το κραγιόν. Που είναι το Ever από τη Whip. Λοιπόν, αυτό δεν το βάζω εδώ πέρα ως κραγιόν. Γιατί η αλήθεια είναι πως γενικά με ό,τι κραγιόν έχω δοκιμάσει που είναι έτσι πιο μπλε, πιο μαύρο, ρε φίλε, δεν κάθεται. Θα φας, θα πιεις, θα έχει βγει σκατά. Δεν θα έχει φύγει, θα γίνει σκατά. Αλλά το χρησιμοποιώ σαν eyeliner. Γιατί γενικά ψάχνω ένα μπλε eyeliner που να είναι καλό. Η φρυγιάρα δεν έχει μπλε. Ναι. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό σαν eyeliner. Και απλά είναι φανταστικό. Το βλέπεις έτσι και λες ότι δεν έχει ιδιαίτερη απόδοση χρώματος. Δηλαδή το βλέπεις κάπως νερούλο. Αλλά ξέρεις, όταν το βάζεις σαν eyeliner και κάνεις και λίγο layering και το αφήνεις και λίγο να στεγνώσει πριν το κάνεις, είναι φανταστικό. Το οποίο, παιδιά, η κοπέλα είναι την καπαρανοϊκή που το έχει τελειώσει. Δηλαδή, όταν σας λέμε αγαπημένα, δεν σας λέμε αγαπημένα κάτι να έχουμε να σας δείξουμε. Μιλάμε, η κοπέλα το έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τελευταία σταγόνα. Και ξέρεις τι, αυτό εδώ πέρα είναι μόνιμα sold out. Οπότε δεν μπορώ να το πάρω ούτε στο μικρό ούτε στο μεγάλο, δεν ξέρω ποιος το παίρνει. Okay. Και βλέπεις εμένα να έχω ένα backup 200 μπλε τέτοια. Όχι, παιδί, δεν έχω. Δεν τη το έκανα αυτό. Πρώτο τελευταίο δικό μου και σχετικά καινούρια προσθήκη, αλλά ρε παιδιά, κοιμάμαι με αυτό, το έχω μαζί μου μόνιμα. Και είναι με την MUA, το bronzer, σε συνεργασία με τη λοιπόν, με τη Yota. Είναι αυτή, έχει δύο αποχρώσεις, η μία είναι λίγο πιο σκούρα που είναι αυτή και η άλλη είναι λίγο πιο καφετίζουσα. Αυτό είναι το Adult Glow και είναι για μένα το τέλειο bronzer που σου έχει λίγο το σήμερα, δες εδώ. Έχει λίγο ένα απειροελάχιστο σήμερα αυτό που θα σου δώσει λίγο το glow. Είναι battery, το χτίζεις, είναι bronzer που δεν είναι αυτό το bump που φοβάσαι, το χτίζεις με το πινέλο. Και παιδιά, δεν μπορεί. Έχει βρει μια απόχρωση που κλακεύει επιδερμίδες που λες αποκλείεται. Ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι κρίμα γιατί θα είναι στη μόνιμη συλλογή αυτό το πράγμα. Τελευταίο δικό μου αγαπημένο για το 2022. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Όσοι βλέπετε Makeup Mystery, πλέον ξέρετε πότε αγόρασα αυτή την παλέτα. Γιατί κυριολεκτικά από τότε και μετά, σε κάθε βίντεο από κάτω, είναι αυτή η παλέτα. Είναι. Τα πολύ απλά χρωματάκια αυτά τα καθημερινά. Να σου πω κάτι, έχει και τα καθημερινά, ρε φίλε. Δηλαδή, έχεις αυτό. Έχεις αυτό που είναι πολύ καθημερινά, έχεις αυτό. Μου δείξες τρία χρώματα μέσα σε 225. Ναι, ρε φίλε, αλλά με αυτά τα τρία χρώματα μπορείς να κάνεις κάτι καθημερινό. Δηλαδή, την παίρνεις, έχεις τα πάντα. Μετά, έχεις αυτά εδώ που είναι πάρα πολύ ωραία για να δώσεις φως. Έχεις αυτό που επίσης είναι neutral. Είναι μια παλέτα με την οποία μπορείς να κάνεις ειλικρινά τα πάντα. Λεντάρι, τι να πω, υπέροχα. Απόδοση υπέροχη. Αυτό το μακιγιάζ το έχω κάνει με αυτήν. Mm-hmm. Και ας πούμε. Και στα make-up mystery που δεν θέλω να χρησιμοποιώ συνέχεια αυτή. Όταν θέλω, ξέρεις, κάποια σκιά, όταν βλέπω ότι δεν μου πολυδουλεύει το μακιγιάζ και θέλω μια σκιά λίγο να με σώσει. Εδώ. Πάω εδώ. Έρχομαι εδώ. Φανταστική παλέτα. Φανταστική. Αυτή είναι από τα Bella Cosmetics που γενικά έχουν Be Perfect. Και ξέρετε ότι είναι ένα μαγαζί το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Το στηρίζω πάρα πολύ. Και πραγματικά είναι ένα διαμάντι. Αξίζει. Αν δηλαδή προτείνω ένα πράγμα από αυτό το βίντεο, θα είναι. Αυτή. Και τα τελευταία μου αγαπημένα είναι, παιδιά, γενικά η σειρά κραγιών που έβγαλε η MUA. Έχει βγάλει bullet, έχει βγάλει διάφορα. Εγώ θέλω να μείνω. Κάτσε να τα κουμπίσω για να μην έχω την κουμούτσα μπροστά μου. Θέλω να μείνω περισσότερο στη σειρά των gloss. Και γιατί θέλω να μείνω στη σειρά αυτή. Πέρα ότι έχουν μια πολύ ωραία σύσταση, όπου είναι απόδοση χρώματος gloss τώρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πέρα ότι έχουν τη σύσταση. Βάλε λίγο εδώ. Βάλε εδώ. Απόδοση, χρωστική, διάρκεια όσο έχει ένα gloss, το οποίο μπορείς να το έχεις παντού και να το ανανεώνεις. Εγώ θα σας πω αυτό που έχω ξαναπεί σε βίντεό μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει αποχρώσεις που μπορούμε να αναμίξουμε κραγιόν. Εδώ σου έχει καφέ gloss, σου έχει κόκκινο, σου έχει τα πάντα. Δηλαδή, τι καλύτερο να πω. Νομίζω ότι τα κραγιόν τους είναι σε ένα. Δείτε αποχρώσεις, παιδιά. Και αυτά και τα bullet, γενικά όλη η σειρά των κραγιών τους, για μένα ξεχώρισε. Έβγαλαν πολύ ωραία πράγματα φέτος, αλλά είναι αυτό που μου μένει. Δηλαδή στο τέλος της χρονιάς είναι αυτό που μου μένει. Αυτά λοιπόν ήταν τα προϊόντα που ξεχωρίσαμε και εγώ και η Βασιλική για το 2022. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Να πούμε για μία ακόμα φορά, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, ότι δεν σταματάω τα Makeup Mystery, δεν θα γίνω beauty κανάλι. Σταματήστε τις κρίσεις πανικού, πανικοβάλλεστε όλοι, ηρεμήστε βαθιές, πάρτε σακούλες με βαθιές ανάσες. Θα έχουμε κανονικά βίντεο την επόμενη εβδομάδα, γιατί πάει εβδομάδα παραβδομάδα το Makeup Mystery, που είναι και πάρα πολύ ωραίο. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τη Βασιλική, που και φέτος ήταν στο κανάλι μου και φέτος μαλώσαμε. Λίγο.
Ναι, λίγο. Μπορώ να πω ότι ήταν πιο ήπια τα πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει στα άλλα μετά. Στα άλλα, ναι. Να πάτε να δείτε και τα δικά της. Σε μισή ώρα από τώρα που θα έχουν ανέβει στο Mel Me Up. Και εννοείται να έρθεις από κάτω στο βίντεο της Εύας να μας πεις τα δικά σου αγαπημένα του 22, αν έχεις δοκιμάσει κάτι από αυτά που σου δείξαμε, τη γνώμη σου κλπ. Γιατί θέλουμε να βλέπουμε τα σχόλιά σου, τις θεωρίες ανοιχτού μυαλού από κάτω. Αν λοιπόν είστε καινούργοι στο κανάλι μου και σας αρέσουν τα μυστήρια, γιατί με μυστήρια ασχολούμαι, ή σας αρέσει το μακιγιάζ και θέλετε να με βλέπετε μία φορά το χρόνο με τη Βασιλική, μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι. Από κάτω θα έχω τα link για όλα τα social της Mel Me Up, το Instagram, το YouTube, το TikTok, ό,τι έχει τέλος πάντων, για να πάτε να την ακολουθήσετε. Και εγώ να ευχαριστήσω την Εύα για τη φιλοξενία και ελάτε όλοι εδώ στο Makeup Mystery να γίνετε χαμός και... Εμείς λοιπόν θα τα πούμε στο κανάλι της Βασιλικής, αλλά και στο επόμενο Makeup Mystery. Και μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε όλοι και όλες καλά. Τα είχαμε ξαναδείξει αυτά σε προηγούμενο Makeup Mystery, πήγα να πω μαλάκα. Σε προηγούμενο Makeup Mystery. Ναι, γιατί τα είχαν δολοφονήσει και αποκαλύφθηκε μετά από 15 χρόνια. Αυτό ναι. Δεν έχει κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να πω άλλο γιατί μπορεί να δολοφονήσει και εμένα. Τρίτη χρονιά το κάνουμε. Ναι. Και δεν έχουμε μαλώσει, πίστε αυτό. Όλοι έχουν σφαχτεί στην δεύτερη τρίτη. Τι κοιτάζε. Κράτη και κάτω στα άλλο χέρι. Έτσι κατάλαβα το ματσαφλάκι. The beauty. 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 Beauty Macedonia. Λοιπόν, ανάποδα το δείχνω, φίλοι. Yeah. Κάπου λίγο έλεος. Ούτε καθώς. Εσύ δεν έλεγες πριν ότι θες πιο ξηρές μάσκαρα και ότι αυτές θα είναι too much για σένα. Τώρα μου λες ότι θες... Στα χρώματα τα έντονα. Τώρα, άμα είναι μαύρο και είναι χλαπα-χλαπα, τι να βάλω μας. Χλαπα-χλαπα. Είδε το τελευταίο βίντεο. Που μία από τις θεωρίες ήταν ότι. Αυτό που έβρεχε τα κρέατα. Ναι. Για πιο πολύ. Με τα κρέατα. Που μία από τις θεωρίες ήταν ότι μάλλον αδείωμα κάτι. Αχ, με τα μαχαίρια που κόπηκαν. Επίσης, θα έχω από κάτω όλα τα της Mel Me Up, το YouTube, το TikTok. TikTok. Γιατί είμαι και TikToker. Το YouTube. Από κάτω. Έλα, σοβαρέψου. Έχεις και τα κραγιόν εδώ πάνω. Ήθελα να το κάνω αυτό. Ήταν τα intrusive thoughts μου που είχα μπροστά σας. Και μέχρι τότε. Τι λέμε. Να προσέχετε και να περνάτε όλοι και όλες καλά. Το λέω στο τέλος κάθε Makeup Mystery. Οκ, δεν το θυμόμουν. Συγγνώμη. Πάμε και μέχρι τότε από εκεί.